Ξέρετε, καμιά φορά και η υποκρισία έχει τα όρια της. Και το λέω αυτό διότι χύσατε κροκοδίλια δάκρυα για το αθλητικό ιδεώδες, για την εφαρμογή του κώδικα αντιντόπινγκ, την ανάπτυξη του αθλητισμού. Τι υποκρισία πραγματικά. Καλά, εσείς δεν είστε που κυβερνήσατε εδώ και 45 χρόνια. Από την μεταπολίτευση εννοώ και μετά. Εναλλάξ στον κυβερνητικό θόκο. Δεν θα πάω στην αρχαία εποχή όπως πήγατε εσείς, έτσι, για να αθωώσετε το καπιταλιστικό σύστημα, τα κόμματά σας και τις πολιτικές σας. Και ξέρετε γιατί είναι υποκρισία. Γιατί ο βασικός σκοπός ο δικός σας είναι η γυναίκα του Κέσσαρα να φέρετε τη μία. Απλά και μόνο. Και πρόκειται για μέγιστη κοροϊδία. Εμπόρευμα και αγορά είναι δύο έννοιες άρρηκτα δεμένες μεταξύ τους. Εμπορευματοποιημένος αθλητισμός και αγορά του αθλητικού προϊόντος είναι έννοιες άρρηκτα δεμένες μεταξύ τους. Αυτά δεν υπερασπίζεστε? Ποιοι έχουν το πάνω χέρι και στο χώρο του αθλητισμού? Δεν είναι τα διεθνή μονοπόλια? Δεν είναι η Coca-Cola, δεν είναι η Nike, δεν είναι η Adidas, δεν είναι οι φαρμακοβιομηχανίες που είναι στην κορυφή της πυραμίδας? Τους βάλατε ποτέ περιορισμούς? Εμείς λέμε να τους καταργήσετε όπως εμείς θα κάνουμε, είναι αυτό που εμείς λέμε, αλλά να περιορίσετε αυτή την εγκληματική τους δραστηριότητα που έχουν ως κύριο στόχο τη μεγιστοποίηση των κερδών τους και ποντάρουν στη ζωή, στην υγεία αθλητών, εκατομμυρίων, δισεκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Το μεγαλύτερο πρόβλημα με το ντόπινγκ δεν είναι ότι είναι γενικευμένο στον αθλητισμό. Είναι ευρύτερη κοινωνική μάστιγα. Είναι η συνείδηση που επιδιώκει να διαμορφώσει ιδιαίτερα στους νέους ότι αυτό που ξεχωρίζει σε αυτή την κοινωνία είναι τα ρεκόρ των μη κανονικών ανθρώπων. Είναι η δόξα των αθλητών και το χρήμα που αυτή φέρνει από τους χορηγούς, όχι μόνο ως κίνητρο, αλλά ως ιδανικό, ως αξία ζωής. Ναι, εδώ φτάσαμε. Αυτός είναι ο καπιταλισμός. Ένας όμορφος κόσμος, ηθικά πλασμένος, να δημιουργεί μεταλλαγμένους, μη κανονικούς ανθρώπους για να υπηρετούν μια ιστορικά ξεπερασμένη κοινωνία την οποία διαφετεύουν οι λίγοι που ζουν από την κλεμμένη εργασία των πολλών σε βάρος της υγείας και της ζωής των πολλών. Επομένως, το επικίνδυνο της υπόθεσης είναι το κοινωνικό ντοπάρισμα ανοχής ή υποταγής στο σύστημα. Αντιτόπι κοντρόλ, λοιπόν, θέλει η πολιτική σας που ενισχύει και αναπαράγει τη διαφθορά, τη βία, τον τζόγο, τον πλουτισμό, αξιοποιώντας ένα κατεξοχήν κοινωνικό αγαθό. Ανατροπή θέλει το ντοπαρισμένο οικοδόμημα που χτίσατε όλα αυτά τα χρόνια. Και μέσα σε όλα αυτά, βέβαια, βρέθηκαν και ορισμένοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, επιλέγοντας τη μέθοδο συκοφάντησης των πρώην σοσιαλιστικών χωρών, προκειμένου να εξοραίσουν και να αθωώσουν το σύστημα που υπηρετούν, που παράγει και αναπαράγει τέτοιου είδους φαινόμενα. Μίλησαν για το πάρισμα που αποτελούσε πρακτική στις λεγόμενες σοσιαλιστικές χώρες και στην Ανατολική Γερμανία. Δεν ξέρω, βέβαια, προφανώς παίρνετε σκυτάλια από δημοσιολόγους, απολογητές του συστήματος, κανάλια κτλ. Σας λέει τίποτα άραγες η Φλόρες Τζόινεθ Γκρίφιθ, αυτός ο θηλυκός Λιούις, με τα πολλά ολυμπιακά μετάλλια και τα τεράστια κέρδη που έφερε στις πολυεθνικές που διαπλέκονται με τον επαγγελματικό αθλητισμό και τελικά την έστειλα στο θάνατο με τα αναβολικά? Σας λέει τίποτα ο Αμερικανός Καρλ Λιούις, που ομολόγησε όταν αποχώρησε από τους Στίβους ότι όλοι οι Αμερικανοί αθλητές ντοπάρονται? Το ίδιο και ο Καναδός Μπεν Τζόνσον, η Μάριο Τζόνς που ομολόγησε ότι γνώριζε για τα αναβολικά που έπαιρνε για να κάνει ρεκόρ και δικάστηκε από το Αμερικάνικο δικαστήριο, ποια υποκρισία. Όλοι οι πιο πάνω αθλητές και πολλοί ακόμα βεβαίως που δεν έχουν καμία σχέση με χώρα σοσιαλιστική, εκπροσωπούσαν ισχυρές καπιταλιστικές χώρες. Ένα απλό ερώτημα και μόνο μπορεί να δώσει εύκολα απάντηση ως προς το άλοθη που ψάχνετε εσείς, ως προστάτες της χαμένης τιμής του ντοπαρισμένου αθλητισμού και όλων των πατρώνων του. Όλο στοιχείο, όλοι τους είναι μεγαλοεπιχειρηματίες των πολυεθνικών που μανατζάρουν αθλητές των φαρμακοβιομηχανιών που παράγουν αναβολικά κτλ.
Σας ρωτάμε λοιπόν, αφού τα είχαν όλα αυτά στα χέρια τους οι Δυτικοί, Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, Παγκόσμια Ομοσπονδία Στίβου, διάφορες επιτροπές αντιντόπινγκ και. Όταν οι αθλητές από τις σοσιαλιστικές χώρες έσπαγαν τα ρεκόρ και έπαιρναν τα μετάλλια στις Ολυμπιάδες, γιατί δεν έπιασαν κανένα ντοπαρισμένο τότε? Γιατί τώρα η λάσπη αυτή? Γιατί ο μόνος τρόπος να σπείρετε τη σύγχυση, τη διαστρέβλωση της αλήθειας για να δικαιολογήσετε τα έσχη του συστήματος που υπηρετείτε είναι αυτός. Όλοι αυτοί, εσείς δηλαδή, επιδιώκετε να συγκαλύψετε το αντικειμενικό γεγονός της ανάπτυξης του μαζικού λαϊκού αθλητισμού σε αυτές τις χώρες με καθολική μέρημνα της κοινωνίας σε υποδομές ειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Είναι ή δεν είναι έτσι? Κανένας από εσάς δεν μιλά γι' αυτό, δεν λέει κουβέντα για την οργάνωση του αθλητισμού στον σοσιαλισμό που γνωρίσαμε, που ήταν σε όλη την κλίμακα της κοινωνίας οργανωμένος ως συστατικό μέρος της δωρεάν καθολικής κοινωνικής παροχής υπηρεσιών στην υγεία. Όντως, από ένα σημείο και μετά, ωραία, και σε αυτές τις χώρες, ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ για την ανοχή, όντως από ένα σημείο και μετά υπήρχαν και σε αυτές τις χώρες στρεβλώσεις, κάτω από την πίεση του ανταγωνισμού με τις καπιταλιστικές χώρες, και γιατί κυρίως από ένα σημείο και μετά υπήρχαν λαθρεμένες κατευθύνσεις, πρώτα και κύρια στο επίπεδο της οικονομίας που επέδρασαν βέβαια και σε όλους τους υπόλοιπους τομείς και στο επικοδόμημα. Παρακαλώ, ελάτε, ολοκληρώστε, σας παρακαλώ. Ολοκληρώνω. Παρακαλώ. Υπήρχαν λοιπόν τέτοιου είδους περιστατικά με δύο διαφορές όμως, κυρίες και κύριοι. Η πρώτη διαφορά είναι ότι τα περιστατικά αυτά ήταν συντριπτικά μεμονωμένα και περιορισμένα σε σχέση με τους χιλιάδες αθλητές που διακρίθηκαν. Και δεύτερον, και το πιο σημαντικό, είναι οι στρεβλώσεις δεν μπορούν να αγκρύψουν μια πραγματικότητα σαν αυτή που ζήσαμε στις πρώην χώρες του σοσιαλισμού. Ευχαριστώ.